Από τον επόμενο μήνα θα λειτουργήσει το πρώτο γραφείο εδώ στο κτίριό μας στη Θιβών, στον πρώην Κεράνη. Είναι αυτό που αποκαλούμε φυτώριο, δηλαδή θα έρχονται εδώ όλοι οι υπάλληλοι που πρόκειται να στελεχώσουν τα γραφεία και θα εκπαιδεύονται. Στη συνέχεια θα επεκταθούμε περαιτέρω στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα κάθε περιφέρειας, στη συνέχεια στην πρωτεύουσα κάθε νομού και σιγά σιγά μήνα-μήνα θα έχουμε επεκταθεί ώστε να καλύψουμε όλες τις μεγάλες πόλεις μέχρι να φτάσουμε μετά το καλοκαίρι που θα αναβαθμιστούν 30 εξ αυτών των γραφείων για να αποτελέσουν κύριε κέντρα Κουρμούση, ενημέρωσης και υποστήριξης των αγιοληπτών. Πάμε να δούμε τι υπηρεσίες θα προσφέρουν, κύριε Κουρμούση, στα συγκεκριμένα κέντρα. Ναι. Μάλιστα. Καταρχήν στα γραφεία ο πολίτης θα μπορεί να προσέρχεται και να ενημερώνεται για το πώς να χειριστεί τα κόκκινα δάνεια. Για παράδειγμα, οι τράπεζες στέλνουν καθημερινώς επιστολές στους πολίτες και τους καλούν να προβούν σε κάποιες ρυθμίσεις των χρεών τους. Για να γίνει αυτή η διαδικασία απαιτούνται κάποια έντυπα, απαιτούνται κάποιες πληροφορίες τις οποίες οι πολίτες μπορούν να βρίσκουν σε αυτά τα γραφεία. Είναι συμβουλευτικός ο ρόλος, ο ρόλος ή και ουσιαστικός με την έννοια ότι θα με βοηθάνε και όλα σε αυτό στη διαχείριση του προβλήματός μου. Ενώ θα με βοηθάνε να φτιάξω τα έντυπα ή θα μου λένε πρέπει να πας στην τράπεζα να τους πεις αυτό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα δίνω συμβουλές και το άλλο σε όλη την πορεία, σε όλη αυτή τη διαδικασία με τις τράπεζες με βοηθάνε στην πράξη. Σε πρώτη φάση τα γραφεία δίνουν τις ενημερωτικές συμβουλές και οδηγίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να βρει πουθενά την πληροφόρηση του τι να κάνει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια έγκυρη και επίσημη πηγή του τι ισχύει. Δηλαδή το πού προστατεύεται από τον νόμο, ποια είναι τα δικαιώματά του και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό θα το προσφέρουν όλα τα γραφεία στη χώρα. Μάλιστα. Οι δανειολήπτες, ο αριθμός τους είναι 1 εκατομμύριο. Οικογένειες. Και 500.000 είναι οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα υπερχρέωσης. Και τα 120 θα γίνουν μέχρι το Φεβρουάριο. Πιστεύετε ότι είναι αρκετά να ανταποκριθούν στη τεράστια ζήτηση που είναι, στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος? Σκέφτεστε να αυξήσετε τον αριθμό προοπτικά? Πιστεύουμε πως δεν θα χρειαστεί, γιατί παράλληλα θα κάνουμε και άλλες ενέργειες, όπως ιστοσελίδα, θα έχουμε email που μπορούν να στέλνουν τα ερωτήματά τους απευθείας, θα έχουμε help desk που μπορούν να απευθυνθούν, θα εκδώσουμε φυλάδια, θα εκδώσουμε οδηγίες, θα κάνουμε ενημερωτικές ημερίδες, θα κάνουμε σεμινάρια σε λογιστές, δικηγόρους, ώστε οι ίδιοι να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους. Θα προβούμε δηλαδή σε σειρά μέτρων, ώστε να βοηθηθούν όλοι οι πολίτες. Δεν θα σταθούμε μόνο στα 120 γραφεία και στα 30 κέντρα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Το προσωπικό σε αυτά τα κέντρα θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είπατε? Θα κάνετε και προσλήψεις? Θα πάρετε και κόσμο απ' έξω? Ναι. Στα 120 γραφεία θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν για αυτόν τον σκοπό. Στα 30 κέντρα θα γίνουν και προσλήψεις εξειδικευμένων δικηγόρων και οικονομολόγων, ώστε να παρέχουν αυτή την ειδική εξειδικευμένη υποστήριξη που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Μάλιστα. Γιώργο, κάτι ήθελες να ρωτήσεις προηγουμένως? Ναι, ήθελα να ρωτήσω για τα γραφεία αυτά που θα λειτουργήσουν, που θα είναι σε δήμους, θα είναι σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πού θα ακριβώς θα μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία αυτά, πού θα είναι αυτά τα γραφεία? Θα στεγαστούν σε δημόσια κτίρια, ώστε να μην επιβαρύνουμε με πρόσθετες δαπάνες. Κατά προτεραιότητά μας είναι οι δήμοι και τα ΚΕΠ, να υπάρχει δηλαδή συνέργεια στη συστέγαση. Και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, σε οποιασδήποτε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Γι' αυτό έχουμε απευθύνει και ένα κάλεσμα στους τοπικούς φορείς για συνεργασία, γιατί πρέπει όλοι οι φορείς να εμπλακούν, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Τα κέντρα εξαιρετικών πολιτών. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα.